θυμάσαι αλήθεια το πρώτο κομμάτι που είπες πρώτη φορά στην πίστα, που για σένα δεν ήταν η πίστα, ήταν συναυλία. Έχεις τα μάτια που λατρεύω και μάλιστα το είχαν σχολιάσει, το είχαν κάνει σλόγγαν. Γιατί? Γιατί το έλεγα τόσο παιδικά, τόσο νοσγιάρικα, τόσο άψη τη φωνή μου. Και το είχαν βγάλει, ναι. Να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι... Πώς θα το έλεγε. Ναι, εννοείται, ότι θεωρώ ότι κανείς δεν γεννιέται με ψημένη φωνή. Μπορεί να γεννιόνται... Δεν μπορείς ξαφνικά τώρα λίγο πρώτη φορά που παίρνει μικρόφωνο να βγει και να το πει γυναικεία με το τέτοιο. Όχι, μπορεί να γεννιόμαστε με το ταλέντο να κάνουμε κάτι, αλλά όλοι στην αρχή είμαστε άψητοι και στην πορεία, τραγουδώντας ή χορεύοντας ή παίζοντας θέατρο, γινόμαστε ακόμα και πιο καλή. Βέβαια, όταν έγινε μετά με τις εμφανίσεις, δεν έγινε πολύ μεγάλος δώρος, με την έννοια εννοώ τα κανάλια σε κυνηγάνε από πίσω. Όταν όμως ξεκίνησε το σχήμα στη Μύκονο, ναι, που και εκεί βέβαια ήταν λίγο άτυχη, καλά τα έχουμε περάσει, εγώ να δεις πόσες φορές. Παρόλα αυτά όμως, τα κανάλια όλα άρχισαν να λένε τώρα και η κόρη της Δημητρίου στο τραγούδι και η Όλγα πώς βγήκε στο τραγούδι. Ναι. Παρόλα αυτά, εσύ μου άρεσες γιατί σε όλους τους δημοσιογράφους γλυκιά και πολύ όμορφα. Εννοώ κάθε φορά απέναντί τους απαντούσες με τις χαριτομενιές σου, ούτε να τους πεις φύγετε, είπατε κάτι για μένα κακό, ούτε τίποτα. Πώς αισθάνθηκες ότι να πεις μαμά, εσύ okay, είσαι μεγάλη φίρμα και σε πολεμούν. Εμένα γιατί ας πούμε το κάνουν? Να σου πω, στην αρχή δεν καταλάβαινα γιατί με χτυπάνε και κατάλαβα μετά ότι με χτυπάγανε για να χτυπήσουν τη μητέρα μου περισσότερο. Πόσα είναι η διαφήμιση ήταν για μένα, έτσι, αλλά και η κακή διαφήμιση. Αυτό το είχε πει και έμπιστη η Έλλη Κυβουγιουκλάκη. Καλύτερη διαφήμιση, καλύτερη διαφήμιση. Μπράβο. Άλλωστε και η Έλλη Κυβουγιουκλάκη είχε πει. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και αυτό για και έπαθα. Σου, έτσι, δεν στεναχωρήθηκα. Και για τη μητέρα μου, αλλά και για μένα, και έπαθα θηροειδή. Από το άγχος μου, κάθε φορά να ακούω να λένε και να λέω ρε παιδιά, γιατί μου έχετε διαστρεβλώσει τόσο πολύ την προσωπικότητά μου. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι όλο αυτό, γιατί έχεις δει ότι ακόμα και τέλειος να είναι κάποιος, ο Θεός που λέμε να είναι, άψογος άρτιος, έτσι που έχουμε γίνει όλες τις εκπομπές, κατάλαβες, κάτι θα πούμε. Είναι αυτό το παιχνίδι πια, το ξέρεις, τη showbiz. Και νομίζω ότι εσύ πια, με μια μαμά με χιλιάδες δημοσιεύματα και χιλιάδες εμφανίσεις, το έχεις ζήσει από μικρό παιδί, όταν χτυπούσαν τα τηλέφωνα, γιατί το έχω ζήσει και εγώ σπίτι σας, και η μαμά δεν ήξερε σε ποιο κανάλι να πρωτοαπαντήσει. Κάποια στιγμή όμως η Σοφία αρχίζει να το παίρνει πιο σοβαρά, δουλεύει καλύτερα. Εγώ ακούω σχόλια ότι όλο και διορθώνεται. Και όμως κάποια στιγμή μετά τι χάνουμε? Δηλαδή σταματάει να τραγουδάει. Αυτό ήταν δική σου απόφαση, ήταν κάποιο πρόβλημα που είπες σταματάω για λίγο και θα επανέλθω? Γιατί τώρα επανήλθες και κορμάρα και θεά. Εντάξει. Πες μου λίγο. Έχω ακόμα λίγα κιλά και τα μαζεύουμε. Όχι, είσαι θεά όλα. Λοιπόν, όταν σταματήσαμε το κανκάν, είδα ότι είχα πάρει πολλά κιλά και λέω άμα βγεις τώρα θα έχουν να κριτικάρουν τα κιλά σου. Θα έχουν να κριτικάρουν ξανά τη μητέρα σου. Και να λένε διάφορα. Θα το ξαναπάθεις πάλι. Μπράβο. Άρα. Οπότε κάτσε σπίτι σου να ηρεμήσεις. Πέρασα και δύσκολα γιατί είχα και τη γιαγιά μου άρρωστη. Mm-hmm. Άρρωστη του θανατά. Δηλαδή την πήγαμε δύο φορές νοσοκομείο. Την οποία εσύ λατρεύεις πάρα πολύ, ξέρω. Ναι. Και οπότε λες άσε και όταν όλα αυτά περάσουν. Και ξαναβγαίνω. Μικρή είμαι, ξεκινάω. Το φοβήθηκε το βήμα πάλι από την αρχή. Λες, όχι τώρα πάλι τι θα πούνε. Δεν είναι ουσιαστικά όμως πάλι από την αρχή. Όχι, ότι το είχε φάει την κρυάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι τα κανάλια πάλι στην πρεμιέρα και στις πρόβες ήταν εκεί. Εγώ πιστεύω όμως ότι βγήκες πιο δυναμικά. Δηλαδή ήσουν προειδεασμένη, ήξερες τι θα ακούσεις. Και βγήκες πολύ πιο δυναμικά από ό,τι βγήκες την πρώτη φορά. Βασικά βγήκα χωρίς άγχος, χωρίς στρας. Επιτέλους λέει. Και σοβαρά το απολαμβάνω. Όταν δεν έχεις άγχος στη δουλειά, το παραμβάνεις. Τι ήταν αυτό, Ολγάκη, που σε έκανε να διώξεις το άγχος? Ήτανε ότι πλέον είδες ότι μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ή είδες τα πράγματα από την σωστή τους πλευρά και είπες, κοίταξε να δεις, Όλγα, είπες στον εαυτό σου, αυτό και αυτό έτσι συμβαίνει. Εσύ τραγούδα, κάνε τη δουλειά σου και άσε τι λένε οι άλλοι. Που φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο, σαν να ακούω και την Άντζελα να στο είχε πει. Έτσι. Ακόμα και ο απλός κόσμος μου λέει, μην ακούς. Τεγούδα, είσαι καλή, συνέχισε, θα φτιάξεις. Και αυτό με χαροποιεί που ο απλός ο κόσμος δεν λαμβάνει υπόψη του τα κανάλια και το τι λένε για μένα. Αλλά όταν με γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι είμαι ένα συναισθαλμένο καλό παιδί. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο
και άγχος και βάρος είναι να είσαι παιδί μιας τόσο μεγάλης φίρμας. Ξέρεις, πάντοτε ήθελα να... Εγώ θα το ρωτήσω αλλιώς όμως. Πες το κι εσύ, δεν μοιάζει. Ναι, αυτό είναι δηλαδή άλλη ερώτηση δική σου. Εγώ αυτό ήθελα να τους πω, που όλοι θα διρωτούνται, ότι πώς είναι να είσαι κόρη της Άντζελας. Δηλαδή έχει ζήσει τόσο πολλά. Έχει ζήσει, είναι η lady, ναι, που όλοι τη λέμε. Ναι. Δηλαδή και εσύ έχεις ζήσει 24 ώρες μαζί της. Μπορείς να φανταστείς ότι σαν να είναι η δική σου η μητέρα. Για μένα είναι η μητέρα μου. Αυτό, δεν βλέπεις για τίποτα τον... άλλο. Μπράβο, για τον έξω κόσμο μπορεί να είναι η Άντζελα Δημητρίου, ναι, 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 η μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια και αυτά. Για μένα είναι η μητέρα μου. Θα κάτσουμε, θα μαγειρέψουμε, θα σηκωθεί το πρωί, θα φάμε. Με έχει μάθει να μην έχω κόμπλεξ και να... Να σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει Άντζελα Δημήτρη, υπάρχει Αγγελική Κουρουτσάκη. Αυτό βέβαια που είπε τώρα να μαγειρέψουμε, να φάμε κτλ. Μου θυμίζει την τελευταία φορά που είχα έρθει στο σπίτι, ναι, όπου η Άντζελα Εμμανουέλα, ναι, η Άντζελα μου λέει δεν θα φύγεις, θα φάμε σήμερα, όλο φεύγεις. Και είχε έρθει από φωτογράφηση και όπως ήταν, βαμμένη, με το δαχτυλίδι της στον Πριγιάν, θυμάμαι, φορούσε, ναι, τα βραχιόλια της και ένα πανάκριβο φόρεμα, είχε έρθει από το σχολείο η Όλγα. Και λέει θα μαγειρέψω τώρα και έφτιαξε θαλασσινά, με μακαρονάδα και τα λοιπά, επιτόπου με κόκκινη σάλτσα. Έτσι. Και τη λέω, βρε Άντζελα, πήγαινε να αλλάξει. Μου λέει, το παιδί ήρθε τώρα από το σχολείο, θα μαγειρέψω τώρα αμέσως να φάμε. Δηλαδή, δεν είπε, άσε να πάω να αλλάξω, να βγάλω τα μπριγιάν μου. Ήθελε να μαγειρέψει εκείνη τη στιγμή να φάει με εμάς και δεν την ένοιαζε τίποτα. Όταν φοράει το πανάκριβο φόρεμα, άλλωστε αυτό είναι και η Άντζελα Δημητρίου. Είναι ένα παιδί και η μαμά, μην νομίζεις. Είναι. Τη θεωρούν ότι είναι πολύ σκληρή και δυνατή γυναίκα, είναι βεβαίως, αλλά όταν οι άνθρωποι ξέρουν ποια είναι η Άντζελα Δημητρίου, είναι ένα παιδί. Αυτό βγάζει προς τα έξω, ότι είναι σκληρή. Αλλά όταν τη γνωρίσεις σοβαρά, είναι ένα παιδί. Έτσι, αυτό που λες. Όλγα, αλήθεια τώρα, επειδή δεν μας ακούει και θα τα δει όλα στον αέρα, ναι, τι φοβάσαι τη μαμά. Δηλαδή εννοώ. Εγώ πιστεύω ότι η Όλγα είναι η καλύτερη. Νιώθεις φίλη ή τι φοβάσαι κάποιες φορές να της πεις, μαμά, θέλω να κάνω αυτό. Είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη. Είναι η καλύτερη σου φίλη. Μπράβο. Δεν υπάρχει πια. Δεν έχω φίλες. Είναι φίλη η μάνα μου. Ό,τι θέλω θα απευθυνθώ στη μάνα μου. Αντιμετώπισες έτσι ποτέ το πρόβλημα του ότι οι άλλοι στο σχολείο ή μετέπειτα στο μαγαζί που είσαι τώρα, σε άλλα μαγαζιά ή οπουδήποτε, να νομίζουν ότι και στην αρχή να είναι λίγο απόμακρη και να σου λένε η Όλγα τώρα η Δημητρίου, επειδή είναι η κόρη της Άντζελας με τέτοια δύναμη, θα μας το παίξει ή θα ζητήσει ή θα κάνει. Τώρα δώσουμε στο καμαρίνι σε με δύο καταπληκτικά κορίτσια. Αντιμετώπισες στην αρχή, ας πούμε. Δεν είναι δικό της καμαρίνι Όλγα. Όχι, αντιμετώπισες τέτοια προβλήματα. Όχι, δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Δηλαδή αμέσως δενόμουν με τις κοπέλες, αμέσως με τους συνεργάτες, δεν κρατάω του πέ, είμαι καλό παιδί. Ούτε έχει το ψάνιο το ότι είναι η κόρη της Άντζελας, θα θέλω δικό μου καμάρι, εγώ γιατί να έχω μαλλιά δύο κορίτσια, τρία. Όχι, όχι. Ψώνιο δεν είμαι. Αυτό φαίνεται εξάλλου. Αυτό καλά φαίνεται, απλά καλά να τα λέμε μερικές φορές. Κι ας φαίνονται.